Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον κύριο Χατζηγεωργίου Λεωνίδα, τον ακτινοδιαγνώστη μας, ο οποίος μας καθοδηγεί βήμα-βήμα πάνω σε ακτινολογικές έννοιες. Λέγαμε λοιπόν για την πελογραφία. Γι' αυτόν τον κύριο το συγκεκριμένο που τον είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Αυτόν τον άνθρωπο, αν το συμβούλευε ο ουρολόγος του, καλώς. Πολλές φορές όμως δεν το συμβουλεύει ο ουρολόγος του, έχει πάει σε κάποιο νοσοκομείο και του είπαν: κάνε μια πελογραφία έτσι στην ψύχρα χωρίς να το αναφέρουν τίποτα. Εσείς, αν σας πάρει νωρίτερα τηλέφωνο και να σας πει, αύριο κύριε Χατζηγεωργίου θα κάνω πελογραφία, τι συμβουλές θα του δώσετε για να μπορέσετε να δώσετε ένα καλό αποτέλεσμα με το μήνυμο ρίσκιο? Καταρχάς θα του πω από βραδύς να φάει πολύ ελαφρά, το πρωί να μην πιει νερό και άμα του τικώστη, όπως είπατε και εσείς πριν, πρέπει να γίνει αυτή η εξέταση, να πάρει κάτι φάρμακα πιο ήπια από την κορτιζόνη ώστε να γίνει 100% η εξέταση. Ναι, γιατί πολλές φορές οι αναισθησιολόγοι, αν τους ρωτήσεις και τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτές τις ιδιόρυθμες αλλεργίες, πολλές φορές δεν είναι μόνο του τύπου του πνευμονικού τύπου, αλλά πολλές φορές είναι και απλού δερματικού τύπου. Οι γνωστές αλλεργίες που παθαίνουμε και βγάζουμε τα γνωστά εκζέματα. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε λιγότερο θορυβημένοι και τους λέμε να πάρουν αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλές φορές τα δίνουμε και δύο και τρεις μέρες νωρίτερα, να κάνει μία απευδομητοποίηση ο οργανισμός του, ώστε να αντιδράσει σε περίπτωση βία πάνω στο σχιαστικό. Μην ξεχνάτε, τα τελευταία χρόνια, με την επέλαση της επιστήμης, τα σχιαστικά αυτά, τις ρίζες αυτές τις ιονικές, τις οποίες έχουμε δεσμεύσει για να μην αντιδράσει ο οργανισμός, είναι πια περίπου σίγουρα. Είναι βέβαια πολύ πιο ακριβά από τα γνωστά οροβιζόν που χρησιμοποιούσαμε παλιά και αντιδρούσαν τρεις και δύο οι άνθρωποι. Τώρα τα καινούργια σκευάσματα, παρόλο που κάνουν μια μικρότερη διασάφηση πάνω στο σύστημα, παρόλα αυτά αισθανόμαστε εμείς πολύ πιο σίγουρα και τα αποτελέσματα είναι πιο σίγουρα στον τομέα της αντίδρασης. Γιατί υπάρχουν και οι βίες αντιδράσεις. Τα παλιά χρόνια κάποιοι πεθαίναν κιόλας. Τώρα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν πάντοτε. Αυτό να μην το αμελείτε. Γι' αυτό μην σας κακοφανεί καμιά φορά αν ένας ακτινολόγος στο ιδιωτικό του ιατρείο δεν δεχθεί να σας κάνει την εξέταση. Μην νομίζετε ότι δεν θέλει να σας κάνει την εξέταση, ούτε δεν θέλει τα λεφτά σας. Είναι ότι φοβάται, γιατί έχουν γίνει και θάνατοι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν βία στα φάρμακα. Δεν το ξέρουν. Εδώ άλλοι τους συμπάει μια μέλισσα και πεθαίνουν. Δεν ξέρουν ότι είναι αλλεργικοί σε κάποιο φάρμακο. Φανταστείτε τώρα να σου κάνει μια ενδοφλέβια έγχυση της τάξης των 50 ml και πολλές φορές, αν είναι και λίγο πιο παχύσαρκος και του κάνουμε και μεγαλύτερη δόση, κατευθείαν στη φλέβα. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει βία και να φτάσει μέχρι σε επίπεδο σπασμούς στο αναπνευστικό του και να καταλήξει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί θα συνιστούν οι εξετάσεις αυτές να γίνονται με τη βοήθεια ενός αναισθησιολόγου ή σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εγώ στο γιατρείο μου την κάνω, αλλά ακολουθώ όλες τις ό,τι μας ιατρική διοντολογία. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει αυτές τις εξετάσεις, αν έχει κάποια δυσκολία, στο ιατρείο μου, Τσιμισκή 80, Άγιος Γεώργιος, μπορεί να έρθει να κάνει όποτε θέλει. Και φυσικά απευθύνουμε πιο πολύ στους άντρες, γιατί οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς σε παθήσεις του ουροπητικού. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε τον προστάτη. Ο προστάτης, ο κλασικός προστάτης, ο οποίος και αυτός είναι αναπόσπαστο το τμήμα του ουροπητικού, προσβάλλεται μετά τα 50, συνήθως στο 80%, και μετά τα 70 προσβάλλει και παθήσεις λίγο πιο επικίνδυνες, το γνωστό καρκίνο που ξέρουμε του προστάτη. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, η πυλογραφία πολλές φορές χρειάζεται και σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και καθυστερημένες λήψεις. Και η τελευταία κλασική λήψη της πυλογραφίας είναι η λεγόμενη μεταούρηση. Σηκώνουμε τον ασθενή, αφού έγιναν όλες οι εξετάσεις, αφού διαπιστώσαμε τη συμπίκνωση, την απέκριση του οργανισμού, είδαμε ότι δεν υπάρχουν κολλήματα στην πορεία του ουροπητικού συστήματος. Διαπιστώσαμε ότι όλα βαίνουν καλώς, είναι ταυτόχρονοι, γιατί όλοι οι δύο νεφροί πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν. Εάν μπορεί να δουλεύει νωρίτερα νερό, σημαίνει ότι κάποιος έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε ταυτόχρονα τους νεφρούς, καταλαβαίνουμε ότι όλα πάνε καλά. Καταλήγουμε στην κύστη. Η κύστη στον άντρα έχει την ιδιομορφία να πιέζεται από τον προστάτη. Και όταν ο προστάτης είναι διογκωμένος, την κύστη την πιέζει λίγο περισσότερο. Εκεί χρειάζεται μια ακτινογραφία, την λεγόμενη μεταούρηση. Βγάλουμε την ακτινογραφία σε πλήρη έκταση. Βλέπουμε το εντύπωμα του προστάτη πάνω στην οροδόχο κύστη. Και φυσικά διαπιστώνουμε, εφόσον είναι η κύστη διατεταμένη, αν υπάρχουν και κάποιες άλλες παθήσεις, όπως είναι τα θυλώματα, όπως είναι κάποια αληθίες ακόμη και στην οροδόχο κύστη. Γιατί η πέτρα, αν πολλές φορές ξεκίνησε από τον νεφρό, μπορεί να καταλήξει και στην κύστη. Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο, βέβαια, να τη βγάλει ο ορολόγος με ένα απλό καθητηριασμό ή μπορεί να αποβληθεί και μόνη της, εξαρτάται το υλικό που έχει γίνει. Τώρα,
Υπάρχουν όμως και στις γυναίκες αυτή η λήψη της μεταούρησης. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί και στις γυναίκες υπάρχουν παθήσεις που διωγγώνουν τη μήτρα. Η μήτρα είναι ακριβώς από κάτω, άρα λοιπόν μια πίεση πάνω στον οδόχο κύστη από μια υπερτροφική μήτρα που πολλές φορές είναι από ένα ενομοίωμα το οποίο πιέζει την κύση. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι, μια και φτάσαμε σε αυτή την ταλαιπωρία, μια και ο άνθρωπος έκατσε μισή ώρα ξαπλωμένος, με τη φλέβα, το φάρμακο, το σχιαστικό στη φλέβα του. Ταλαιπωρήθηκε, καλό είναι λοιπόν ή ο ουρολόγος ή ο γυναικολόγος να ξέρει πώς είναι η κύστη του, γιατί και η κύστη είναι, όπως είπαμε, τμήματα αναπόσπαστα. Αν λοιπόν ένα ενομοίωμα πιέζει την κύστη, από εκεί πέρα θα απευθύνει στον γυναικολόγο. Ο γυναικολόγος θα κάνει τα απαραίτητα ώστε το ενομοίωμα αυτό να πάψει να ενοχλεί την κύστη. Άρα λοιπόν δεν θα πιέζει την κύστη, δεν θα παλιδρομούν ούρα και τα πράγματα θα κυλήσουν εύκολα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, αυτές τις εξετάσεις. Καλό είναι όμως το ουροποιητικό σύστημα να μπορούμε να το υποβοηθούμε για να δώσουμε ένα 100% αποτέλεσμα με μια άλλη εξέταση, κύριε Χατζηγεωργίου, η οποία δεν έχει και ακτινοβολία και είναι η αγαπημένη των ακτινολόγων. Γιατί... Ο υπέρηχος. Ο υπέρηχος. Λοιπόν, στον υπέρηχο χρειάζεται καμιά προετοιμασία? Φυσικά. Χρειάζεται να πίνει πάρα πολύ νερό, 1,5 με 2 λίτρα ο ασθενής πριν την εξέταση, και όταν είναι έτοιμος να πάει για την ούρηση, τότε γίνεται η εξέταση για να δούμε την κύστη και το μπροστάτη. Ενώ για το νεφρό δεν χρειάζεται τα όχι, το νερό. Όχι, όχι. Ναι. Δηλαδή, πολλοί έρχονται και λένε πίνουμε νερό για να ξεπλύνουμε τους νεφρούς. Εντάξει, αυτό είναι λίγο έτσι σαν ανέκδοτο. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνεται η εξέταση, συνήθως κάνουμε και τα νεφρά, οι ουρετήρες δεν φαίνονται με τον υπέρηχο, γι' αυτό η πυλογραφία είπαμε είναι η καλύτερη εξέταση, αλλά τέλος πάντων είναι πιο λίγο έτσι προβληματική η εξέταση. Ενώ ο υπέρηχος είναι τελείως ακίνδυνος, έρχεται ο άνθρωπος, φτηνή εξέταση, χωρίς καθόλου ακτινοβολία, μπορεί να κάνει ακόμη και μια εγκυμονούσα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους νεφρούς ακόμη και του παιδιού με το υπερηχογράφημα, όχι μόνο της ιδίας της εγγύου, αλλά ακόμη και τους νεφρούς του παιδιού. Και πολλές φορές μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Ξέρετε, και κυρία μου, το παιδί γεννιέται με ένα νεφρό. Θέλετε να κάνετε κάτι το παιδί να μην γεννηθεί, μην έχει προβλήματα αργότερα? Όσο αστείο και να φαίνεται, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα όργανα που βλέπουμε σε μια εγκυμονούσα, να μπορούμε να τα δούμε και στο παιδί. Ακόμη και τα δάχτυλα. Ο υπέρηχος, αυτή η εξέταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι αστεία που πολλές φορές έρχονται και οι γονείς της εγγύου, ας πούμε, και θέλουν να δίνουν το παιδί πώς κουνιέται και πώς αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αυτά είναι δευτερεύοντα και είναι στο θέμα του lifestyle. Μας πιο πολύ μας ενδιαφέρει το παιδί να είναι άρτιο και ατιμελές. Τώρα αν κουνάει το χέρι, το πόδι, λογικό είναι. Το παιδί μέσα στον αμνιακό υγρό κάνει τούμπες. Αλλά τέλος πάντων χαίρονται οι γονείς, να το παιδί μας κουνάει την ουρά. Εμάς μας ενδιαφέρει αν η καρδιά του πάλεται, αν υπάρχουν και οι 4 κιλότητες που μας ενδιαφέρει, αν τα νεφρά του είναι καλά, αν η σπονδυλική του στήλη είναι σε σωστή θέση, αν έχει νεφρά, αν έχει ένα ή δύο, αν έχει δάχτυλα. Πολλές φορές γεννείται παιδί με 2 ή 3 δάχτυλα ή δεν γεννιέται με ακροδαχτυλίες. Αυτά εμείς μπορούμε να τα δούμε. Άρα λοιπόν το υπερηχογράφημα, όσο φαίνεται μια φτηνή εξέταση, έχει και αυτή το επιστημονικό της κύρος. Τώρα, επειδή στην εποχή μας ξέρετε ότι οι γυναίκες πάρα πολύ πεθαίνουν από μια πάθηση του μαστού. Και ο μαστός είναι πάνω στην ειδικότητα της ακτινολογίας. Εφόσον φανεί βέβαια η βλάβη, από εκεί πέρα απευθύνεται στους χειρουργούς ή τους μαστολόγους όπως λέγονται πια, αλλά ξεκινάει από τον ακτινολόγο. Εσείς σε όλες τις γυναίκες, από ποια ηλικία θα συνιστήσετε να κάνουν την πρώτη μαστογραφία, τη λεγόμενη της αναφοράς? Μετά από τα 40 έτη. 40 χρονών δηλαδή. 40 χρονών. Αν αντίθετα διαπιστώσετε ότι κάτι δεν πάει καλά σε μια κοπέλα των 20 χρονών, θα της πείτε να κάνει μαστογραφία ή θα φοβηθείτε να την ακτινοβολήσετε? Όχι, θα της πω οπωσδήποτε να κάνει. Φυσικά, επειδή είναι νέα. Και ξέρετε, τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται πολύ πιο εύκολα στις νεαρές ηλικίες παρά στις... Γι' αυτό λοιπόν οι γυναίκες όλων της ηλικίας, βέβαια μετά τα 40-45, όπως είπε ο κ. Χατζηγεωργίου, επιβάλλεται να κάνουν τη μαστογραφία κάθε χρόνο. Τα πρωτόκολλα πια τα αμερικάνικα αναφέρουν ότι η μαστογραφία πια πρέπει να γίνεται στα 40 χρονών, κάποτε λέγαμε στα 45, στα 50. Τώρα τα κατεβάσαν τα πρωτόκολλα στα 40 και πολλές φορές οδεύουν προς τα 35. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις χειρότερες μορφές που χτυπάει το γυναικείο φύλο.
και το αντρικό. Μην νομίζετε ότι και οι άνδρες δεν πάσχουν από. Αλλά τέλος πάντων με μικρότερη συχνότητα. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηγιορίου είπε να κάνουν οι γυναίκες μαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν, το πιο εύκολο, είναι να αυτοψηλαφούνται στον καθρέφτη. Ακόμη και οι μικρές κοπέλες, να τις μάθει η μητέρα τους, και αν δεν, η μητέρα δεν μπορεί να τους βοηθήσει, να τους βοηθήσει κάποιος γιατρός για πρώτη φορά, να αυτοψηλαφούνται. Αριστερά, δεξιά, να κοιτάνε το χρώμα, τις θηλές, αν έχουν ισολική, αν είναι το χρώμα τους πώς είναι, αν έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, να παρακολουθούν τις μασχάλες τους. Αν δεν έχουν διαπιστώσει και δερματικές καταστάσεις, κάποια ερυθρότητα ή κάποια ξηρότητα, εκκρίσεις από τη θηλή, και οι εκκρίσεις αυτές να δουν τι χρώμα έχουν, είναι άσπρη, είναι κίτρινη, είναι αιματηρή, όλα αυτά να τα παρακολουθούν ήδη. Και αν δουν ότι όλα τα πράγματα δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, ας ασχοληθούν με τον γιατρό τους λίγο πιο αργά. Αλλά την αυτοεξέταση θα την κάνουν. Γιατί σας πληροφορώ ότι ο καρκίνος του μαστού χτυπάει τις γυναίκες όλο και χαμηλότερης ηλικίας. Και όπως είπε, τα καρκινικά τους κύτταρα είναι πολύ πιο δυναμικά και οι μορφές καρκίνου είναι πιο επιθετικές. Μπορεί σε μια ηλικιωμένη τα καρκινικά κύτταρα και ο τύπος του καρκίνου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, να πηγαίνουν με πιο αργό ρυθμό και να προλαβαίνει ο ηλικιωμένος να πεθάνει από πνευμονία ή από γερατιά. Υπάρχουν όμως άλλες παθήσεις του μαστού και ειδικά των νέων, οι οποίοι μπορούν έναν άνθρωπο σε 6 μήνες να το στείλουν στον Άγιο Πέτρο. Αλλά υπάρχουν και άλλες παθήσεις. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο οι κακές αρρώστιες του μαστού. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις, οι απλές. Άρα η γυναίκα που κάνει μαστογραφία δεν κάνει, ψάχνει για τον καρκίνο, ψάχνει και για άλλες παθήσεις. Τι άλλο μπορεί να ψάχνουμε με τη μαστογραφία? Με τη μαστογραφία μπορούμε να ψάξουμε απλές κύστες. Την ινοκιστική μαστοπάθεια που έχουν οι περισσότερες, έχουν πολλές γυναίκες ινοκιστική μαστοπάθεια. Αλλά αυτά είναι όλα, είναι καλοήθεις μορφές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, όπως και καλοήθεις μορφές όγκων, όπως τα εναδενώματα που είναι συχνά. Και ναι, πολλές φορές μπορούμε να επέμβουμε πάνω σε αυτά τους καλοήθους όγκους για να προωρέσουμε να μην τους εξελίξουμε σε χειρότερες μορφές. Γιατί το 1/10 αυτών των καλοήθων όγκων, τα λεγόμενα εναδενώματα, εξελίσσονται σε κακοήθη. Πολλές φορές λοιπόν, όταν παρουσιαστεί κάτι από αυτά, τα παρακολουθούμε με κάποιο χρονικό διάστημα και αν δούμε κάποια περιτοχύρω αύξηση, σε αυτή την περίπτωση επεμβαίνουμε και χειρουργικώς και βγάζουμε εκείνο το κομματάκι που έχει υπερπλαστεί. Σε μια όμως νέα κοπέλα, η οποία παρουσίασε κάποιο έκρημα θηλής, η οποία είναι 16 χρονών, 18 χρονών, μπορείτε με το υπερηχογράφημα να δείτε το μαστό της ή οπωσδήποτε θα συστήσετε μαστογραφία ή και τα δύο? Εγώ θα τα ζητήσω και τα δύο, επειδή πρόκειται περί νεαρά κοπέλα. Θα ζητήσω πρώτα να γίνει ο υπέρηχος και μετά, άμα δω τη συμπτωματολογία αυτή, δηλαδή κάποιες εκκρίσεις από τη θηλή, θα ζητήσω απευθείας μια ψηφιακή μαστογραφία. Ναι. Η ψηφιακή, όπως ανέφερε ο γιατρός μας, είναι το καινούριο όπλο των ακτινολόγων. Όπως ξέρετε, ο μαστός είναι ένα delicate όργανο. Δεν θέλουμε να το ακτινοβολούμε, δηλαδή δεν συγχωρείται και κοιτάμε να αποφύγουμε μια επανάληψη. Η ψηφιακή μαστογραφία έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ψηφοποιούμε την εικόνα, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε αν μας βγήκε μαύρη, αν μας βγήκε άσπρη, αν μας βγήκε κοντή ή μακρύ. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω του κομπιούτερ να την αποτυπώσουμε στο φιλμ. Άρα λοιπόν η μαστογραφία, ειδικά η ψηφιακή, είναι ένα βήμα παραπάνω. Βέβαια το πιο σημαντικό είναι η πηγή ενέργειας. Η πηγή ενέργειας να είναι από μαστογράφο όσο δυνατόν πιο καινούριο. Λογικό είναι η Mercedes να τρέχει καλύτερα από το Volkswagen. Μην μπερδευτεί.